Ήταν γραπτό, οπότε κύριε τη Δημοτική Αρχή, τα σχέδια Δάρδανο, Εγκέλαδο και Ιόλαο που φέρατε για έγκριση δεν θα τα ψηφίσουμε γιατί είναι σχέδια επί χάρτου. Αφού ούτε πόροι διατίθεται τον κρατικό προπολογισμό για την αντιπλημμυρική, αντισυσμική και αντιπυρική θωράκιση και προστασία, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα διατίθεται για αυτήν και την αντιμετώπιση των συνοπιών των φυσικών καταστροφών. Όπως αποδείχθηκε και πρόσφατα από τις καταστροφικές πλημμύρες στον νομό μας, το υπάρχουν λειψό αριθμητικά και ανεπαρκώς αμοιβόμενο προσωπικό του Δήμου και των άλλων υπηρεσιών είναι αυτό που έσωσε την κατάσταση με τις υπερορίες, τη σκληρή εργασία του και σε πολλές περιπτώσεις την αυτοθυσία του. Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κρύβεται ούτε να θριαμβολογεί στις πλάτες των εργαζομένων και των πληγέντων. Τα σημερινά σχέδια δεν μπορούν να εξηλαιώσουν την πολιτική και την πρακτική σας αδυναμία, πολύ περισσότερο να εξευμενήσουν τη δίκαιη οργή των πολιτών απέναντί σας. Ενώ η επιστήμη, η τεχνική έχουν προχωρήσει πολύ και μπορούν να συμβάλλουν στην αντισεισμική προστασία και θωράκιση, δεν αξιοποιούνται γιατί αυτή δεν αποφέρει κέρδη για το κεφάλαιο και θεωρείται κόστος. Η πλειοψηφία των αντιπλημμυρικών έργων παραμένουν πεπαλαιωμένα και ανεπαρκή. Το δίκτυο ομβρίων παραμένει και αυτό πεπαλαιωμένο και με ελάχιστες συντηρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις τα αντιπλημμυρικά έργα δεν συνδέονται με τις υπόλοιπες υποδομές, όπως την περιφερειακή οδό στο βιολογικό καθαρισμό. Η πλειοψηφία των δημόσιων κτηρίων, σχολεία, νοσοκομεία, στη Θεσσαλία και πανελλαδικά δεν έχει ελεγχθεί ούτε με το λεγόμενο ταχύοπτικό έλεγχο. Προσεισμικός έλεγχος των σχολείων ουσιαστικά δεν γίνεται. Το νοσοκομείο χρειάζεται περισσότερο αντισεισμικό έλεγχο και παρεμβάσεις. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τους χώρους εργασίας, αφού οι περισσότεροι είναι ανέλεγκτοι. Η πλειοψηφία ιδιωτικών κτηρίων που έγιναν πριν το 1985, δηλαδή πριν το νέο αντισεισμικό κανονισμό, χρειάζονται έλεγχο και ενισχύσεις. Θεωρούμε ότι η αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση της Καρδίτσας και γενικότερα και της Θεσσαλίας είναι ζωτικής σημασίας, μεγάλο έργο υποδομής που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη λογική του κόστους. Άλλωστε, το κόστος των συνεπειών των φυσικών καταστροφών είναι πολύ μεγαλύτερο, ιδίως όταν χάνονται άνθρωποι. Χρήματα υπάρχουν, για παράδειγμα οι πόροι από το ΕΣΠΑ, τους οποίους έχει πληρώσει πολλαπλά ο ελληνικός λαός, αντίστοιχα από τα 4 δις που πρέπει να σταματήσει να πληρώνει κάθε χρόνο η κυβέρνηση στο ΝΑΤΟ. Η λαϊκή συσπήρωση προτείνει και διεκδικεί ουσιαστική κρατική στήριξη και γενναία χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, καταγραφή, παραπέρα έρευνα και μελέτη της επικινδυνότητας της Καρδίτσας και κάθε περιοχής. Αποφασιστική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και του επιστημονικού δυναμικού. Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αντοχής κτηρίων, αναχωμάτων, αντιπυρικών ζωνών. Με συνεχή επικαιροποίηση των αντισεισμικών και αντιπλημμυρικών κανονισμών σύμφωνα με την ανάλογη έρευνα και εξειδίκευση ανά περιοχή. Με έλεγχο της ποιότητας όλων των έργων. Απαιτείται η ανάπτυξη και ο εξυγχρονισμός του δημόσιου τομέα που θα αναλάβει τον έλεγχο εφαρμογής των θεσπισμένων ειδικών όρων και προδιαγραφών κατασκευής της ποιότητας που πρέπει να ανταποκρίνονται στην οξύτητα του φαινομένου στη χώρα μας. Μέτρα ελέγχου και αποτελεσματική αντιμετώπιση κατασκευαστικών ή άλλων επικίνδυνων αυθαιρεσιών. Όχι στην ιδιωτική ασφάλιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, χωραφιών και σε μορφή ΣΔΙΤ. Γιατί δημιουργείται ένα ακόμα πεδίο κερδοσκοπίας. Για την ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας, περιοχές που απαιτείται ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή κυρίως του αντισεισμικού κανονισμού, της νομοθεσίας προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο και της ανακούφιση των αστικών κέντρων, ελεύθερους χώρους, δρόμους και πολεοδομικού χαρακτήρα, συγκρότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση πλημμύρας, πυρκαγιάς ή σεισμού με προτεραιότητα. Με προτεραιότητα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Συνεχής ενημέρωση του κόσμου. Θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου αντιμετώπισης του φαινομένου σε όλο το Δήμο και συνολικότερα να συνδέεται με όλη την περιφέρεια. Εξυγχρονισμός και ενίσχυση του μηχανισμού παρέμβασης που θα λειτουργεί με τη συμμετοχή της περιφέρειας και των Δήμων και των φορέων των εργαζομένων. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι απαιτείται άλλη πολιτική υγιής, επανακαθορισμός χρήσεων της και ειδικότερα χωροθέτηση εγκαταστάσεων, εξεύρεση, απόκτηση και άνοιγμα νέων ελεύθερων χώρων και στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά. Μείωση συντελεστών δόμησης, ιδιαίτερα για τον κίνδυνο σεισμού. Μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων μετά από το σεισμό. 5 λεπτά έχω. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής να υπάρχει μέρημνα για άμεση περίθαλψη, σύντηση και στέγαση των πληγέντων. Άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων. Άμεση καταβολή ουσιαστικής αποζημίωσης τόσο των καταστροφών όσο και του εισοδήματος για όσο διάστημα χρειαστεί. Κανένας να μην χάνει την εργασία του. Να γίνεται γρήγορη καταβολή
κοινωνιών. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα σχέδιο για στελέχωση των απαραίτητων συνεργείων με τεχνικούς του δημοσίου. Όχι, αν χρειάζεται να επιστρατεύονται και έκτακτα και ελευθεροεπαγγελματίες, ειδικευμένοι τεχνικοί. Να γίνει προμήθεια και να αποστέλλονται άμεσα όπου χρειαστεί επαρκής αριθμός σκηνών, κοντέινορ, όπως και του στρατού, που θα διανέμονται μέσω επιτροπών στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο από το Δήμο σε συνεργασία με την Περιφέρεια ελεύθερων χώρων που θα στείνονται σκηνές, κοντέινερ και εφόσον δεν επαρκούν οι δημόσιοι ή δημοτικοί χώροι να επιτάσσονται προσωρινά και οι ιδιωτικοί. Η προσωρινή στέγαση σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνεται σε προκατασκευασμένες κατοικίες ή ξενοδοχεία που θα αντικαταστούν τις σκηνές. Να δίνεται οικονομικό βοήθημα σε κάθε πληγέντα πέραν της πλήρους κάλυψης του ενοικίου μέχρι την οριστική αποκατάσταση των πληγέντων, είτε είναι ενοικιαστές είτε ιδιοκατοικούντες. Συνεισφορά του κράτους και της τοπικής διοίκησης στις αποκαταστάσεις. Αποκατάσταση με πλήρη οικονομική κάλυψη των ζημιών σε νοικοκυριά, βιοτεχνικές και άλλες εγκαταστάσεις, σε κτίρια και εξοπλισμό. Μηδενισμός των χρεών από δάνεια στις κατεστραμμένες κατοικίες για αγορά πρώτης κατοικίας.